η μερίδα με θέμα δημόσιες συμβάσεις έργων στον τομέα τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών με μεθοδολογία Agile πραγματοποιείται στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Στόχος της σημερινής ημερίδας είναι να χρησιμοποιήσουμε όλα εκείνα τα εργαλεία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις δημόσιες συμβάσεις. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια πολύ σημαντική προσπάθεια ώστε να αναβαθμιστεί η πλατφόρμα που έχουμε για τις δημόσιες συμβάσεις και γι' αυτό το λόγο έχουμε καλέσει και διεθνείς εμπειρογνώμονες για να μεταφέρουμε τεχνογνωσία από όλη την Ευρώπη σε αυτό το κρίσιμο τομέα για την ελληνική οικονομία. Στο πλαίσιο της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής, Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες σχεδιάζουν και υλοποιούν ένα σημαντικό αριθμό αναγκαίων διοικητικών μεταρρυθμίσεων με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και της ικανότητάς της να ρυθμίζει την οικονομία και να εφαρμόζει πολιτικές. Όπως αναφέρθηκε στην ημερίδα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρατηρούνται στα έργα τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών, απαιτείται σταδιακή μετάπτωση από τη μεθοδολογία υλοποίησης έργων Waterfall Καταράκτης που ακολουθείται μέχρι σήμερα και έχει επηρεάσει αρνητικά την αποτελεσματικότητα των έργων στη μεθοδολογία της ευέλικτης Agile υλοποίησης προς την οποία έχουν ήδη κινηθεί και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και παγκοσμίως. Στην ημερίδα, ο εναρκτήριος χαιρετισμός έγινε από τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής, Τέλειο Ράλη. Είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε για εφαρμογές οι οποίες θα χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις και από τους πολίτες. Αυτή τη στιγμή η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής έρχεται να καλύψει ένα πολύ χρονοκενό σχεδιασμού και να προχωρήσει γρήγορα σε εφαρμογή δράσεων που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών. Η ημερίδα οργανώθηκε σε δύο συνεδρίες. Στην πρώτη, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τον τρόπο εφαρμογής της μεθοδολογίας Agile. Στη δεύτερη συνεδρία, οι παρευρισκόμενοι εμπειρογνώμονες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και μέσω τηλεδιάσκεψης και πιο συγκεκριμένα από τη Δανία, την Αυστρία, τη Φιλανδία, καθώς και εκπρόσωπος της Κομισιόν από τις Βρυξέλλες, ανέπτυξαν κοινούς προβληματισμούς, αλλά και τρόπους αντιμετώπισης ζητημάτων που ανακύπτουν από την προσπάθεια υιοθέτησης της μεθοδολογίας Agile.